Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη. Είναι 4 Ιουνίου 2024. Γεια. Χαίρετε. Είστε καλά. Προσπαθούμε. Γεμάτη ενέργεια. Πω, πολύ. Να φάνε και κότες. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο πώς διαχειριζόμαστε τη χειριστικότητα των εφήβων, έχει ένα σχόλιο το οποίο το έχω φυλάξει για σένα. Γράφει τη φίλη Τάμι. Το χιούμορ με τα έφηβα παιδιά μου έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη σχέση μας. Πραγματικά, αυτό που είπε η δόκτωρα Αριστονίκη για την ποιότητα της ενέργειας που χρειάζονται τα παιδιά κατά την εφηβεία, είναι αυτό που ζω τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Δεν το γνώριζα και ακούγοντάς το απλώς αναγνώρισα κάποια σημεία κόπωσης στην καθημερινότητά μου, που πιθανόν οφείλονται και εκεί. Οφείλονται δηλαδή τα σημάδια κόπωσης στο γεγονός ότι έχει έφηβα παιδιά στην εφηβεία. Θα ήθελα μια συμβουλή, αν είναι εύκολο, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε μετά από μια δύσκολη ενεργειακά ημέρα με τα παιδιά να ανακτήσουμε την ενέργειά μας. Σας ευχαριστώ, είστε φάρος για μένα σε πολλά θέματα. Πώς αναχτούμε την ενέργειά μας? Κοίτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις παιδιά και δύο εφήβους είναι πραγματικά επίπονων έργων. Κανένας, αν λέει κάποιος ότι είναι εύκολο, μάλλον δεν δίνει και την ενέργεια. Δεν μπορούμε να τους έχουμε στον αυτόματο πιλότο, όπως μπορεί να γίνει σε κάποιες φάσεις της σχολικής ηλικίας που τα πράγματα, ας πούμε, ότι είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα και είναι οι απαιτήσεις τους ενδεχομένως λιγότερες από τις την εφηβεία. Οι έφηβοι είτε τους δίνει σημασία, είτε δεν τους δίνει σημασία, πάλι έχουν πρόβλημα. Γενικά έχουν θέματα με τους γονείς τους. Ουσία θέλουν την ενέργεια μας οι έφηβοι. Θέλουν τη καλής σημασία. Ποιότητας ενέργεια. Δεν θέλουν κιόλας, αλλά γενικώς δεν ξέρουν και πολύ καλά τι θέλουν, ανάλογα και με την εφηβεία που περνάει το κάθε παιδί. Οπότε είναι δύσκολο και αυτό, γιατί έχουμε ξεφύγει από το στάδιο που το παιδί έρχεται και σου λέει ακριβώς τι θέλει, ας πούμε, θέλω το τάδε πράγμα. Και μπορεί όμως ένας έφηβος να έρθει να σου πει «Δεν νιώθω καλά, δεν ξέρω τι θέλω», το οποίο είναι και ένα καλό βήμα να το πει. Εννοείται. Νιώθω άσχημα, δεν ξέρω γιατί. Πολλές φορές μας μιλάνε με τη συμπεριφορά τους, δηλαδή κάνοντας τις επαναστάσεις τους, θέλουν επί της ουσίας τη σημασία μας, αλλά λέγοντας ότι δεν τη θέλουν. Οπότε εμείς πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τα μηνύματα του τι ακριβώς θέλουν. Και η κάθε περίοδος ανάπτυξης του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό. Δηλαδή έχουμε μπει ξανά, ότι μπορεί να ήταν έναν ήρεμο παιδί που να μην μας δυσκόλεψε καθόλου, ούτε στην βρεφική του ηλικία, αλλά ούτε και στα σχολικά χρόνια, και ξανά να επανήλθε, να θέλετε, στην εφηβεία μια συμπεριφορά η οποία να μην ταιριάζει με το παιδί που γνωρίζαμε, έτσι απότομα. Ή πολύ γρήγορα να μπουν στην εφηβεία, έχουμε μιλήσει και σε αρκετά άλλα βίντεο για την προεφηβεία, που τα παιδιά επηρεάζονται και από την κουλτούρα και μπαίνουν έτσι πιο εύκολα επηρεαζόμενοι από όλα αυτά που ακούνε και βλέπουν. Μιμούνται δηλαδή μια έφηβική συμπεριφορά, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και χρονολογικά ή γνωστικά έτοιμη. Να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μια φίλη μου χθες μου έλεγε, που η κόρη της είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου, ότι στην προεφηβεία, δηλαδή προτού ξεκινήσει η εφηβεία βιολογικά, είχε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες η κόρη της να είναι καλά παρά μετά που ξεκίνησε η εφηβεία. Δηλαδή με την έλευση της εμμηνουρίσης το παιδί ηρέμησε τροποντινά, ενώ εντάξει, θα δείξει, είναι μικρή ακόμα, 14 χρόνια, θα δείξει, έχει μέλλον, αλλά λέει ήταν πιο δύσκολη η φάση στα 10-11 από ότι τώρα. Ίσως ισχύει και αυτό όμως, γιατί εσύ έχεις κάνει το διδακτορικό σου πάρο στην προεφηβεία. Οπότε γνωρίζεις καλά αυτήν την περίοδο. Έχει παιδάκια που μπορεί να έχουν εφηβική συμπεριφορά που τα 8 τους χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω τέτοιον αγόρι είναι εγώ, όχι. Να είναι πολύ αντιδραστικά και να αναρωτιέται η οικογένεια τι συμβαίνει, γιατί τόσο νωρίς. Γιατί έρχονται σε επαφή με συμπεριφορές που ίσως να μην είναι όριμοι να τις διαχειριστούν.
και σαν να μιμούνται τις συμπεριφορές αυτές χωρίς τόσο συναισθηματικά να μπορούν να ρυθμιστούν από μόνοι τους για όλα αυτά. Ναι, αλλά στην ηλικία αυτή που δεν είναι στην προεφηβεία, αλλά μιμούνται προεφηβικές συμπεριφορές, μπορούμε πιο εύκολα να υιοθετήσουμε, γιατί στην ουσία ο εγκέφαλος είναι παιδικός, δεν είναι ακόμη εφηβικός ή προεφηβικός. Δεν Ναι, είναι μπορούμε έτσι? πιο Ναι. εύκολα, είναι πιο εύκολο. Ενώ στην εφηβεία, επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η αποκαθήλωση των ενηλίκων και του ενήλικου τρόπου σκέψης, είπαμε ότι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία έχουν την ναρκισιστική, έτσι, το ναρκισιστικό εγώ που είναι φυσιολογικό, μην πάει το μυαλό σας σε διαταραχές κλπ. Όπου νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ότι είναι άτρωτοι, δεν μπορούν να πάθουν τίποτα, ότι εμείς οι μεγάλοι δεν γνωρίζουμε, ότι εκείνοι τα γνωρίζουν καλύτερα, ότι δεν είμαστε σε θέση να τους πούμε τι να κάνουν, γιατί ενδεχομένως να μην τους αρέσει ο τρόπος ο δικός μας της ζωής, της δικής μας, οπότε αποκαθιλώνουν επί της ουσίας εμάς τους ίδιους και όλων αυτών, ό,τι τους πούμε μπορεί να το πάρουν διαφορετικά, δηλαδή να πούν όχι, δεν θα ακούσω τίποτα, γιατί εσύ έκανες το τάδε και έκανες το τάδε λάθος και έκανες το τάδε εκείνο, οπότε γιατί να σε ακούσω εσένα που έχεις κάνει τόσα λάθη. Οπότε εστιάζουν σε αυτόν και άλλοτε μπορεί να μας ακούνε και να μιλάμε σαν να είμαστε δύο ενήλικες και να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικές κουβέντες μεταξύ μας και άλλοτε να παιδιαρίζουν και να είναι πολύ αρνητικοί. Υπάρχουν όλα αυτά τα Αυτές οι μεταβάσεις, αν θέλεις, της συμπεριφοράς, αλλά και του συναισθήματος. Και είναι πολύ δύσκολο, γιατί σε μια εποχή που παλεύουμε για την επιβίωση, που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στην ελληνική, αλλά και στην κυπριακή κοινωνία, οικονομικά, θέματα σχέσεων, θέματα διάφορα, πολύ έντονα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, φοβίες, πράγματα, δυσκολίες. Το να περνάς και όλα αυτά με την εφηβεία είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε έχουμε έτσι κατανόηση στους γονείς, δείχνουμε κατανόηση στους γονείς, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο το οποίο επιτελούν. Ωστόσο, όταν βλέπουν ότι πραγματικά χάνουν την ενέργειά τους, όπως λέει και η κοπέλα, και μπορεί να φωνάξουν, μπορεί να θυμώσουν, είναι καλό να αποσυρθούν για λίγο, να μείνουν λίγο μόνοι τους, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, να πάρουν την ενέργεια, να φιλοσοφήσουν λίγο την κατάσταση και όταν ηρεμήσουν να επανέλθουν. Να πάρουν ένα time out δηλαδή. Να πάρουν το χρόνο τους, και γιατί και εμείς οι μεγάλοι χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν μπορούμε να είμαστε 24 ώρες το 24ωρο για όλα, γιατί όλες τις ικανότητες, για όλες τις τα θέλω των παιδιών, της δουλειάς μας, των διάφορων καταστάσεων που βιώνουμε και να μην δώσουμε και λίγο χώρο στον εαυτό μας, να ξεκουραστούμε, να συλλογιστούμε, να δούμε τα δικά μας τα ψυχολογικά, τα δικά μας, τις δικές μας τις δυσκολίες και να νιώσουμε ότι μπορούμε να το χειριστούμε το θέμα. Γιατί αν το αφαιθούμε και ενώ είμαστε θυμωμένοι, ενώ είμαστε στεναχωρημένοι, ενώ είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, αφαιθούμε σε αυτήν την τον κικαιώνα των θέλω των παιδιών στην εφηβεία και των δυσκολιών που φέρει αυτή μαζί της, μπορεί στο τέλος να μην μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά, να αρχίσουμε να θυμώνουμε, να φωνάσουμε και να γίνουν χειρότερα τα πράγματα από ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι όσον αφορά στην εφηβεία είναι σημαντικό να μπαίνουν κάποιοι κανόνες, έστω αυτοί λίγοι να μπαίνουν. Για παράδειγμα, να κοιμάται ένα παιδί σε μια συνετή ώρα, δηλαδή να αφήσουμε τον έφηβο να ξενυχτάει μέχρι τις 1-2 το πρωί και κοιμάται την ίδια ώρα που κοιμόμαστε κι εμείς, δεν έχουμε χρόνο, είτε είμαστε μόνοι μας είτε είμαστε σε ζευγάρι, να είμαστε και χωρίς τον την έφηβο, ούτως ώστε να φροντίσουμε και τον εαυτό μας. Δηλαδή, αυτό που είπες προηγουμένως για τη πρώτη σχολική ηλικία, για τα παιδιά που είναι πιο μικρά, ότι είναι πιο εύκολο να τα οριοθετήσεις, είναι και πιο εύκολο να τα βάλεις να κοιμηθούν σε μια συνετή ώρα. Γιατί νομίζω ένα πρόβλημα με τους εφήβους είναι αυτό, ότι ξενυχτούν. Και ακόμη και βραδιές που θα πάνε σχολείο την επομένη, μπορεί κάποιοι έφηβοι να γίνεται 12 τα μεσάνυχτα, να γίνεται 12 και μισή για να πάει για ύπνο. Και μπορεί να πάει για ύπνο μετά τους γονείς τους. Οπότε οι γονείς τους, είτε η μητέρα, είτε είναι μονογονιός, ο πατέρας είναι μονογονιός, δεν έχει χρόνο στον οποίο να είναι μόνος.
Ναι. Δηλαδή δικαιούμαστε οι ενήλικες χρονομόνοι, όπως δικαιούνται και οι έφηβοι Κατευθυνόμαστε. χρονομόνοι, ναι, δικαιούμαστε και εμείς χρονομόνοι. Έγινε δεν σε συνέχεια. Γιατί, όντως εξαντλήσει. Φυσικά και εξαντλήσε. Γιατί είναι ένα, είπαμε, υπάρχει ένας αμέτρητος κατάλογος θέλω. Σε κάθε επίπεδο. Οπότε, πέραν του γεγονότος ότι όταν κοιμούνται αργά δεν μένει χρόνος για να μείνουν και οι ενήλικες μόνοι, δεν είναι σωστό και για την ανάπτυξή τους. Δεν Βέβαια. κοιμούνται σωστά, δεν Ναι, μάνα, ξεκουράζονται. αλλά ακόμη και την περίοδο που είναι διακοπές, που είναι καλοκαίρι για παράδειγμα, που είναι διακοπές του Πάσχα, των Χριστουγέννων, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει ο έφηβος να αποσύρεται στο δωμάτιο του μια λογική ώρα. Ξέρω, στις 11, 11.30, μπορεί να μην κοιμηθεί εκείνη την ώρα, αλλά να αποσυρθεί στο δωμάτιο του και εκείνος να χαλαρώσει, να ακούσει τη μουσική που του αρέσει, να δει μια σειρά, ξέρω εγώ, αν δεν θα πάει σχολείο την επομένη και έχει χρήση κινητού ή οθόνη, ή και να κοιμηθεί. Δηλαδή το να είμαστε συνέχεια μαζί με τα παιδιά και με τα έφηβα παιδιά ακόμη περισσότερο, αλλά και με τα πιο μικρά παιδιά, βάζει περισσότερες πιθανότητες να εξαντληθούμε και να φερθούμε με τρόπο που να μην είναι ούτε μητρικός ούτε πατρικός αντίστοιχα. Δηλαδή Είναι δεν περιποιούμε χάρη στα παιδιά μας αν περνάμε όλες τις ώρες μαζί τους και ξενυχτάμε και μαζί τους. όχι. Το καλύτερο είναι να μας αφήσουν το χώρο μας και εμάς, να τους αφήσουμε και το χώρο τους εμείς και να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε και εμείς και να έχουμε και χρόνο ενήλικων, ο ένας με τον άλλον το ζευγάρι να πήγε το Και τα ή παιδιά όμως που είναι στην εφηβεία χρειάζονται τον χρόνο τους και ένα πρόβλημα που έχουν κάποιες οικογένειες που σίγουρα δεν είναι εύκολο να επιληθεί γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση είναι ότι μπορεί να μην έχει το κάθε παιδί που είναι στην εφηβεία το δικό του δωμάτιο. Ενώ θα ήταν ιδανικό το κάθε παιδί να έχει το δικό του δωμάτιο. Όπως το δωμάτιο του να έχει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τη μουσική του, να έχει τα τετράδια του που να μπορεί, τα ημερολόγια του που να μπορεί να γράψει, να έχει το δικό του χώρο, τη φωλιά του να μπορέσει να ξεκουραστεί, να μπορέσει να χαλαρώσει, γιατί και ο έφηβος χρειάζεται να χαλαρώσει και να μάθει να χαλαρώνει. Και νομίζω είμαστε το καλύτερο παράδειγμα εμείς, εάν παίρνουμε το χρόνο μας και για να πάμε για παράδειγμα μισή ώρα περπάτημα, να πούμε στο παιδί μας, θα πάω να περπατήσω μισή ώρα εδώ στο πάρκο, να ανοίξει το πνεύμα μου, να ασκηθώ λίγο, να σκεφτώ. Μπορεί να πάμε και περπάτημα μαζί ή να διδάξουμε και στο παιδί τρόπους αυτορύθμισης ουσιαστικά. Δηλαδή το περπάτημα έξω στη φύση ή αυτοφροντίδα, ένα χαλαρωτικό μπάνιο βοηθάει στην αυτορύθμιση, το διάβασμα, το γράψιμο, το journaling, το να έχει το ημερολόγιο του το παιδί μου να καταγράφει τις σκέψεις του, τα συναισθήματα του που εννοείται ότι εμείς δεν θα πάμε να πρόσκληται να κοιτάξουμε το ημερολόγιο, να το διαβάσουμε, να το κατασκοπεύσουμε οτιδήποτε άλλο. Ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που λέω. ο καθένας έχει το χρόνο τον οποίο και τις δραστηριότητες τις οποίες του αρέσουν και τον βοηθάν να μπορέσει να χαλαρώσει. Και είναι καλό να τις γνωρίζει. Μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι Και η μουσική, ζωγραφική, σωστά. μπορεί να Και η αντέξει ζωγραφική. κάποιων όργανων, μουσικών όργανων, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να το κάνει την ώρα που λίγο πριν κοιμηθεί, με χαμηλό φωτισμό, έτσι που βοηθάει στο να μπορέσει ο εγκέφαλος να ηρεμήσει για να μπορέσει μετά να κοιμηθεί, να διαβάσει ένα βιβλίο, ό,τι θέλει ο καθένας, να πάει στο δωμάτιο του, να πάρει το χρόνο του και έτσι η οικογένεια είτε είναι μονογονεϊκή είτε δεν είναι, να μπορέσει να χαλαρώσει ο καθένας ξεχωριστά ανάλογα με τον τρόπο που ξέρει, αλλά και γενικότερα το να είστε συνέχεια μαζί, όλοι μαζί, δεν βοηθάει να βγάλει ο ένας πάνω στον άλλον τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άρα ναι, η ενέργεια δεν είναι ατελείωτη. Κάποια Για στιγμή όλους μας ισχύει αυτό και αυτό ο ύπνος είναι πολύ τελειώνει. σημαντικός στην αναπλήρωση ενέργειας. Ακριβώς. Όταν λοιπόν δούμε ότι τελειώνει και δεν αντέχουμε άλλο, παίρνουμε τον χρόνο μας. Είναι ανθρώπινο να Time ζητήσουμε out, χρόνο και άρα. να ζητήσουμε αλλαγή. Time out. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μας. Αγωνιστικός χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς εφήβων, στους εφήβους που έχουν και εξετάσεις αυτή την περίοδο ή τελειώνουν από τις Αγωνιστικούς εξετάσεις χαιρετισμούς τους. σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, σε λίγο και οι Πανκύπριες. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία
Και αν δεν έρθει αυτή τη στιγμή, θα έρθει κάποια άλλη Μα στιγμή. κοίταξε, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να αντέξεις αυτήν τη διαδικασία, να πας, να αποδώσεις όπως μπορείς να αποδώσεις και να συνεχίσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα, ενώ δεν πάμε ενώ όλοι κάθε φορά για το top αποτέλεσμα, σημασία έχει όμως ότι προσπαθούμε, μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε. Και Έτσι είναι. θα τελειώσω με αυτό που είπα και στη γωγό σήμερα που τελείωσε το πρώτο μάθημα της. Λέω, δεν ήταν ωραίο το συνέστημα ευχάριστον να δώσεις εξετάσεις και να νιώθεις ότι το έχεις διαβάσει. Μου λέει, ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραία φάση. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα μόλις γράψουμε. Και μόνο το να ασχοληθούμε και να πάμε στην εξέταση και να τα γνωρίζουμε είναι σημαντικό. Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Γεια σου. Θα πούμε την επόμενη. Γεια. Γεια. Γεια.